Κυρία Πρόεδρε της Βουλής, επειδή είστε υπόδειγμα αυτοπεριορισμού, θα ακολουθήσω τη συμβουλή σας και το παράδειγμα σας. Το εκτιμώ ιδιαιτέρως. Και εγώ. Είναι άλλωστε αμοιβαία και πρόδειλη η εκτίμηση. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, ας αναρωτηθούμε τι μήνυμα έστειλε σήμερα ο κύριος Τσίπρας μιλώντας στη Βουλή, προκαλώντας τη συζήτηση αυτή. Σε ποιον απευθύνθηκε? Απευθύνθηκε στο Διεθνές Ακροατήριο? Έστειλε μηνύματα στους πιστωτές, στους εταίρους, στις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, στους διεθνείς θεσμούς? Απευθύνθηκε δυστυχώς μόνον και αποκλειστικά στο εσωτερικό ακροατήριο. Όχι στην κοινωνία, στο εσωκομματικό ακροατήριο του ΣΥΡΙΖΑ και από δίπλα των Ανεξαρτήτων Ελλήνων. Μάλιστα, σήμερα εξέθρεψε τον κύριο Καμένο ως θεματοφύλακα της άκαμπτης ριζοσπαστικής αριστερής πολιτικής. Αναρωτιέμαι πώς νιώθουν τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, οι υπουργοί, οι βουλευτές, βλέποντας τον κύριο Καμένο να κανοναρχεί, να εγγυάται την ορθοδοξία τους και την συνέπειά τους. Αυτό που γίνεται τώρα, σημειώστε το, θα το πληρώσει πολύ ακριβά ο κύριος Τσίπρας σε λίγες εβδομάδες. Για να σκεφτούμε, βοήθησε την διαπραγματευτική θέση της χώρας η σημερινή συζήτηση και η στάση του κυρίου Τσίπρα? Συνέβαλε στην αλλαγή του εσωτερικού πολιτικού κλίματος, στη διαμόρφωση ενός ενιαίου εθνικού μετώπου? Διαμόρφωσε τις προϋποθέσεις της συνένεσης ή επανέλαβε τελικά προκλήσεις? Τον άκουσα στη δευτερολογία του. Άκουσα, και το λέω με λύπη, τον εξυπναδίστικο τρόπο με τον οποίο απευθυνόταν στον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας και δι' αυτού στην αξιωματική αντιπολίτευση. Ότι εν πάση περιπτώσει αποδεχθείτε αυτά που έχουμε πει, ή ότι εν πάση περιπτώσει σας ευχαριστώ διότι με βοηθάτε να πω ότι δεν θα αποδεχθώ αλλαγή στον ΦΠΑ των νησιών. Αλλαγή στο ΦΠΑ των νησιών που πρότεινε η κυβέρνηση πριν από 2 μέρες με το κείμενο των 47 σελίδων και είχε ουσιαστικά προτείνει ο κύριος Βαρουφάκης από το κείμενό του του Μαρτίου του 2015, όταν ανέλυσε με αριθμούς και σχεδιαγράμματα το περιεχόμενο της συμφωνίας της 20 Φεβρουαρίου. Αυτής που πολλοί συνάδελφοί του στην κυβέρνηση του λένε ότι κακώς την υπογράψαμε, δεν καταλάβαμε, έπρεπε να διασφαλίσουμε χρηματοδότηση, πήραμε μνημόνιο χωρίς λεφτά και μας πήραν και τα 11 δισεκατομμύρια του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Αυτά που ακούσαμε από το στόμα του Πρωθυπουργού ήταν μια υπεύθυνη εθνική τοποθέτηση του Πρωθυπουργού μιας χώρας που είναι στην κατάσταση που είναι η Ελλάδα και διαπραγματεύεται και έχει χρηματοδοτικές ανάγκες, αναπτυξιακά προβλήματα? Πρέπει να βγει κάποια στιγμή στις αγορές και να ξαναγίνει κυρίαρχη και ανεξάρτητη και να μην είναι εξαρτημένη από τα δάνεια των εταίρων της? Ήταν μια μίζερη, μικρόψυχη, μικροκομματική διαχείριση της συγκυρίας. Και πόσο θα διαρκέσει η σημερινή συζήτηση? Ποια είναι η προστιθέμενη αξία της? Για πόσες ώρες θα τη θυμόμαστε ως συμβολή σε μια εθνική προσπάθεια? Μας λέει ο κύριος Τσίπρας, υπερήφανος, δεν πρόκειται η κυβέρνηση αυτή να υπογράψει μνημόνιο 3. Μάλιστα. Θα υπογράψει την μικρή συμφωνία ολοκλήρωσης του μνημονίου 2. Θα πάρει τις υπολοιπόμενες δόσεις για να μπορέσει να καλύψει τις επιτακτικές και επίγουσες χρηματοδοτικές ανάγκες για τον Ιούλιο και τον Αύγουστο? Και πότε θα γίνει αυτό? Με ποιους όρους? Εκτός κι αν εννοεί ότι δεν πρόκειται να υπογράψει μνημόνιο 3 όπως εννοούσε ότι δεν θα υπογράψει την παράταση του Μνημονίου 2. Γιατί ακούσαμε την υπερήφανη δήλωση και προεκλογικά και μετεκλογικά δεν θα υπογράψουμε παράταση, αλλά ο κύριος Βαρουφάκης έβαλε την υπογραφή του στην παράταση της κύριας σύμβασης χρηματοοικονομικής διευκόλυνσης, που παραπέμπει ρητά στο πρόγραμμα, που παραπέμπει ρητά στο μνημόνιο, που βεβαίως είναι αποτέλεσμα της συμφωνίας της 20ης Φεβρουαρίου και συνιστά τη νομική βάση της συνεχιζόμενης διαπραγμάτευσης. Θυμάστε την άλλη υπερήφανη δήλωση. Δεν θέλουμε δόσεις. Μας αρκεί ο ΕΛΑ και η αύξηση του ορίου των αντόκων γραμματείων. Τώρα κάνουμε κράγια μία δόση και λέμε αν δεν έρθει δόση δεν πληρώνουμε τις δικές μας υποχρεώσεις. Και στέλνουμε και μήνυμα υπερήφανης και άκαμπτης τάσης, ζητώντας διευκόλυνση από το Δούνου του να πάνε όλες οι πληρωμές στο τέλος Ιουνίου. Τέλος Ιουνίου έρχεται. 5 Ιουνίου είμαστε. Θα φτάσει και η 19η και η 30η. Το ίδιο δεν λέγανε μήπως οι υπουργοί της κυβέρνησης και τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ για μονομερείς ενέργειες στο επονίδιστο χρέος, για διεθνή διάσκεψη, για κούρεμα? Τώρα παραμετρικές αλλαγές, η Λαζάρ, να ξαναδούμε τα δεδομένα όπως τα είχαμε διαμορφώσει. Εκτός και αν όλα αυτά είναι ένα τέχνασμα το οποίο απευθύνεται σε αφελείς. Εάν ο κύριος Τσίπρας, θα χρησιμοποιήσω έναν όρο, νομιναλιστικά λέγεται αυτό, εννοεί ότι δεν θα υπογράψει ποτέ μνημόνιο 3, διότι το μνημόνιο 3 στον νέο κόσμο του Όργουελ λέγεται νέα αναπτυξιακή συμφωνία. Για την ακρίβεια λέγεται σχέδιο ανάπτυξης νέας οικονομίας. Σανό. Απευθύνομαι στον κύριο Τσίπρα που απουσιάζει, ειδικά όταν έλαβα εγώ το λόγο, αλλά φαντάζομαι υποκαθίσταται εδώ από τους κορυφαίους υπουργούς του. Του λέω λοιπόν του κυρίου Τσίπρα, κύριε Τσίπρα, όταν θα φέρετε ως πρωθυπουργός πρόσθετο κούρεμα 1 ευρώ στο χρέος, ελάτε να μας το πείτε να σας πούμε μπράβο. Όταν θα φέρετε μικρότερα επιτόκια κατά 1/10 της μονάδας, ελάτε να μας το πείτε να σας πούμε μπράβο. Όταν θα φέρετε επιμήκυνση της μέσης διάρκειας του χρέους κατά 1 μήνα, ελάτε να μας το πείτε να σας πούμε μπράβο. Δεν δέχομαι όμως ερωτήσεις του τύπου θα στηρίξετε την κυβέρνηση στην προσπάθεια αναδιάρθρωσης του χρέους. Εσείς προσχωρείτε στην πολιτική μας, το είπα και στην αρχική μου ομιλία, γλύφετε εκεί που φτύνατε, γιατί κατηγορούσατε αυτό που έγινε το 2012, το κούρεμα, την αναδιάρθρωση, το καταραμένο PSI. Και τώρα με τους συμβούλους μας του 2012 προσπαθείτε να επαναφέρετε τα κείμενά μας, τα επιχειρήματά μας, δηλαδή να αξιοποιήσετε το πλαίσιο που έχουμε διαμορφώσει. Και πρέπει να ξανασκεφτεί ο κύριος Τσίπρας αυτό που είπε ως μια βαριά προσβολή στον πατριωτισμό μας, ότι οι πιστωτές αντλούν επιχειρήματα από το email Χαρδούβελη πιο από το κείμενο με το οποίο εμείς αρνούμασταν να αποδεχθούμε τις πιέσεις των Ευρωπαίων και του Δουνουτού, από το κείμενο με το οποίο εμείς θέλαμε να αντλήσουμε το βασικό πολιτικό επιχείρημα ότι δεν μπορούν να ληφθούν πρόσθετα δημοσιονομικά μέτρα, δεν μπορεί να γίνουν περικοπές μισθών και συντάξεων, δεν μπορεί να γίνουν αλλαγές στο εργασιακό. Εκκρεμεί όμως η βασική ερώτηση και υπάρχει η ευκαιρία της τριτολογίας του κυρίου Τσίπρα. Μπορεί να παρουσιάσει στη Βουλή ως πρωθυπουργός ένα στοιχειώδες χρονοδιάγραμμα? Καλά, δεν θα υπογράψει το μνημόνιο 3. Πότε θα βγει η χώρα από το μνημόνιο? Ποια είναι η επιδίωξη, ο στόχος, η δέσμευση? Όχι από το μνημόνιο ως λέξη, από το μνημόνιο ως κατάσταση, ακόμη και αν αυτό λέγεται σχέδιο αναπτυξιακής πολιτικής. Πότε? Ποιος είναι ο στόχος? Πότε θα επανέλθουμε στις αγορές? Πότε θα πάψουμε να εξαρτώμεθα από ένα νέο δάνειο που θέλει όρους. Είχα πει πριν από 1,5 μήνα ότι θα ανασυσκευάσουν τα υφιστάμενα κονδύλια και θα τα εμφανίσουν ως μνημόνιο 3 με νέους όρους. Τώρα δεν φτάνουν τα υφιστάμενα κονδύλια του μνημονίου 2. Πόσες είναι οι χρηματοδοτικές ανάγκες της χώρας για το 2016, 2017, 2018, τι λέει το Υπουργείο Οικονομικών, αν υποθέσουμε ότι χρειαζόμαστε στήριξη και για το 2018, μακάρι να σταματήσουμε εκεί. 50 δις υπολογίζονται διεθνώς τα ποσά που χρειάζεται η χώρα. Δυστυχώς, εάν δεν βγει στις αγορές. Καλός, κακός, κυρίαρχο κράτος είναι το κράτος που δανείζεται με λογικά επιτόκια. Γι' αυτό το χρέος λέγεται κυρίαρχο και τα ομόλογα κυρίαρχα στις περισσότερες γλώσσες του κόσμου. Πείτε κάτι στη Βουλή στους βουλευτές σας. Γιατί αγωνίζονται, γιατί παθιάζονται, γιατί σας στηρίζουν, με ποια προοπτική. Πείτε κάτι στην αγορά, στους επιχειρηματίες, στους ανέργους που προσδοκούν μια θέση εργασίας. Γιατί εμείς είχαμε το σχέδιο και το σχέδιο δεν ήταν δικό μας, ήταν απόφαση του Eurogroup. Κουβέντα, απορία, Ψάλτου Βίξ για την αναφορά μου ότι η έξοδος στην προληπτική πιστωτική γραμμή δεν ήταν επιδίωξη της κυβέρνησης, αλλά απόφαση του Eurogroup του Νοεμβρίου του 2014. Και πρακτικά εμφανίζεται αυτό το κείμενο των 47 σελίδων, την πρόταση της κυβέρνησής σας, που είδαμε το περιεχόμενο, που είδαμε τις επιβαρύνσεις για την κοινωνία, τους πολίτες, την αγορά, την οικονομία. Είδαμε τα φορολογικά μέτρα. Αυτό το κείμενο είναι για σας απαράβατο όριο. Τι λέτε, τι θέλετε να πει η Βουλή σήμερα για να σας στηρίξει, τι ζητάτε από μας. Και επειδή ο εταίρος σας ο κυβερνητικός καμαρώνει και σας λέει έχουμε δεδηλωμένη, έχετε δεδηλωμένη, προχωρήστε. Εμείς είπαμε ότι στηρίζουμε μια εθνική προσπάθεια, αλλά δεν θα διευκολύνουμε κοινοβουλευτικά μια κυβέρνηση η οποία εφαρμόζει αυτές τις πολιτικές και όχι μόνο στην οικονομία, στην εξωτερική πολιτική, στην ασφάλεια, στην παιδεία, στους θεσμούς. Έρχεται ο κύριος Τσίπρας και λέει, μα είναι δυνατόν, βρισκόμαστε σε πιστωτική ασφυξία, πότε, εν έτη 2015, με τη χώρα λίγο πριν την έξοδο. Σε ποια πιστωτική ασφυξία βρισκόταν η χώρα το 2009, το 2010, το 2011, το 2012. Φαντασιώνεστε τη σκληρή διαπραγμάτευση. Ελάτε να σας πούμε εμείς, ελάτε να σας πω προσωπικά εγώ τι σημαίνει σκληρή διαπραγμάτευση. Να σε βάζουν σε ένα τραπέζι συζήτησης για το αν η χώρα θα βγει αύριο από το ευρώ, για το αν θα υπάρχει συμμετοχή στο κούρεμα του χρέους εθελοντική, υποτίθεται, όλου του ιδιωτικού τομέα παγκοσμίως σε ποσοστό μεγαλύτερο του 95%. Για το αν θα εφαρμοστεί ή δεν θα εφαρμοστεί το σχέδιο εκτάκτων συνθήκων για τον τραπεζικό τομέα στην Ελλάδα. Ελάτε να απαντήσετε σε αυτά. Ελάτε να μιλήσετε εκπροσωπώντας μια χώρα με 12,5% του ΑΕΠ πρωτογενές έλλειμμα, που αν βρισκόταν ξεκρέμαστη εκτός ευρωζώνης και εκτός οικονομικού συστήματος, δεν θα μπορούσε να καλύψει στοιχειωδώς τις λειτουργικές ανάγκες του κράτους. Ούτε μισθούς, ούτε συντάξεις, ούτε νοσοκομεία, ούτε σχολεία, ούτε πρόνοια. Τώρα αντιμετωπίζουμε συνθήκες πιστωτικής ασφυξίας. Τίποτα δεν συγκρίνεται με αυτά που έχουμε βιώσει. Τα έχετε συκοφαντήσει όλα αυτά, τα έχετε λιδωρήσει, τα έχετε αλλοιώσει στη συνείδηση του ελληνικού λαού. Αυτό θα πληρωθεί ακριβά. Για να μην πληρώσει όμως η χώρα και το κόστος να είναι μόνον πολιτικό κόστος δικό σας και όχι εθνικό κόστος της χώρας, μπορείτε να αξιοποιήσετε τη συζήτηση, όπως γίνεται σε όλα τα κοινοβούλια των σύγχρονων κοινοβουλευτικών δημοκρατιών. Χωρίς να χαμογελάτε, χωρίς αλαζονία, χωρίς αυτή την αυταρέσκεια ότι πρώτη φορά εκφράστηκε η δημοκρατία. Ναι, εγώ σε εσάς, ειδικός προσωπικός σε εσάς, που εκθέτετε, προσβάλλετε και ταπεινώνετε τη χώρα, που ακίζεστε χωρίς να έχετε συνείδηση της ευθύνης σας, και πολιτικά και προσωπικά. Και το φράσος να λέτε σε εσάς, ναι σε εσάς, και στον κύριο Τσίπρα που σας διόρισε και σας κρατά τη θέση αυτή. Ναι, να ακούστε τι λέει η αντιπολίτευση, να την σεβαστείτε, γιατί αν δεν σέβεστε τον διάλογο και την αλήθεια, τότε δυστυχώς η ιονή είναι πολύ κακή για τη χώρα.